Θα έλεγα ότι ήταν ένα ντέρμπι δύο πολύ καλών ομάδων που έδειξαν ότι δεν είναι τυχαία στην κορυφή. Θα έλεγα ότι δεν διεκδικεί η Δάφνης ποιότητας και καλού ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι πήγε στη μονομαχία. Νομίζω ότι κλείσαμε καλά τους διαδρόμους και τους παίχτες, τους επικίνδυνους του Εργοτέλη. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είχαμε καμία ευκαιρία εις βάρος μας. Αν μια ομάδα μπορούσε να πετύχει γκολ, ήμασταν εμείς το δοκάρι με το Λαλίν. Δεν ξεκινήσαμε καλά και από ένα αβίαστο λάθος του Ανδρέα στο κέντρο του κηπέδου, Νίκη βρήκε ευκαιρία. Γιατί διπλάσια δύο σουτάνε, βρήκανε δοκάρι και εκεί μπορούσαν να είναι σίγουρα μπροστά, γιατί ήταν καλή ευκαιρία. Πώς είδατε, γιατί Ανδρέα είναι παιδί που του πιστεύω πάρα πολύ. Είναι και θέμα κούραση, γιατί έχει παίξει όλα παιχνίδια βασικός. Είναι και θέμα συγκέντρωση και οπωσδήποτε μπορεί να σας φαίνεται για κάποιους μπορούσα να περιμένω περισσότερα. Εγώ είμαι έτσι έβλεπα και πιστεύω με αλληλικό του λογή και με κοζρώνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγαμε πολύ καλύτερα. Προσπαθήσαμε δεύτερο μήχρονο με κάποιες εσωτερικές αλλαγές και αλλαγές παικτών να βοηθήσουμε ομάδα. Δεν είχαμε κλασική ευκαιρία. Δεν είχαμε κλασική ευκαιρία. Γιατί είχαμε 2-3 κεφαλιές που μπορούσε αν κάποτε και πάει μέσα μπάλα, να πρέπει να έχεις ικανότητα και να είσαι πιο ήρεμος. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, συγχαρητήρια στην Νίκη Βόλο, συγχαρητήρια στα παιδιά και στο κόσμο αυτό λίγο που έχουμε και σίγουρα να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί να προσπαθούμε καλύτερα να φέρουμε αυτή η ομάδα που αξίζει. Σήμερα είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε από τις πιο έμπειρες και καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Θέλαμε πάρα πολύ να το κερδίσουμε το μάτς. Φάνηκε στο παιχνίδι γιατί είχαμε πιο καλές ευκαιρίες. Εν κατακλείδη, εντάξει, πήραμε το Χ. Και όπως ξέρουμε, στη Β' Εθνική, άμα δεν μπορεί να κερδίσει έξω, δεν χάνει ό,τι πάρει. Σήμερα ήταν δύο ομάδες οι οποίες ήταν πολύ ποιοτικές. Αντιθέτως όμως δεν είδαμε ποιοτικό ποδόσφαιρο, διότι το μάτς πήγε στη δύναμη. Οι αμυντικές λειτουργίες εξουδετερώναν η μία την άλλη. Και τελικά, αφού μπορούσαμε και πέραμε και ένα βαθμό, είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί αν δεν μπορεί να κερδίζεις, είναι καλό να κρατάς το 0 στην άμυνά σου. Κρατάμε τον ένα βαθμό και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια.